Εμείς οι άντρες μετά τα 40-45, Τάσο, πρέπει. Τάσο. Ναι. Εσύ κάνεις εξετάσεις. Να κάνουμε εξετάσεις αίματος PSA. Γιατί καρκίνος στον προστάτη ο άνθρωπος. Αν τον προλάβεις νωρίς, μια χαρά είναι. Αν δεν τον προλάβεις, είσαι πρόβλημα. Κοίτα τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι λέμε αυτά τα κλισέ, ότι η πρόληψη σώζει ζωές κτλ. Αλλά είναι αλήθεια. Μπορείς να προλάβεις κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις μετά από κάποια ηλικία, τουλάχιστον 1-2 φορές το χρόνο. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που βρίσκουν κάποια στιγμή το θάρρος και τον τρόπο να επικοινωνήσουν το πρόβλημα υγείας τους με αυτόν τον τρόπο. Είναι και ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ άμεσος. Έχει μια ζεστασιά ο Σταύρος Θεοδωράκης και περνάνε έτσι το δικό τους μήνυμα προς τους ανθρώπους που είτε αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα είτε τέλος πάντων έχουν αφήσει την υγεία τους σε δεύτερη μοίρα. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Εγώ τα τελευταία χρόνια, παλιά είμαι και εγώ, σιγά μην πάω στο γιατρό. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά και είναι τα παιδιά που σου αλλάζουν τη φιλοσοφία. Γιατί λες, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ ζήσα μια ζωή, τώρα πεθάνω νέος ή μεγάλος, δεν έχει σημασία. Όταν έχεις παιδιά μου και λες, πρέπει να ζήσω για τα παιδιά μου, οφείλεις τουλάχιστον στην πρόληψη να κάνεις αυτό. Ξέρεις... Τώρα, άμα σου έρθει κάτι, τι να κάνουμε. Και δεν ξέρεις και πού θα σε βρει. Και εμένα, ο συντροφός μου στα 35 τυχαία ανακάλυψε το δικό του καρκίνο και τον αντιμετώπισε. Αλήθεια. Είναι βεβαίως. Δεν το ήξερα αυτό. Στα 35. Στα 35. Τυχαία. Είχε ένα πόνο στον αφιένα, έκανε μια εξέταση που αφόρησε στον αφιένα και ανακάλυψε κάτι άλλο. Τι λες τώρα. Τυχαία, βεβαίως. Στα 35 του. Εντάξει. Καλό θα είναι να επικοινωνούμε αυτά τα ζητήματα γιατί μπορεί να σώσουμε ζωές. Ωραία.